Να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Top Channel και στο Δελτίο Ειδήσεων τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Καλησπέρα, κύριε Δούκα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, με αφορμή βεβαίως την ομιλία σας χθες στην Κοζάνη, η οποία πήγε αρκετά καλά στο Ελμπάριο, γεμάτο πρέπει να πω. Και θέλω να ρωτήσω και πώς πηγαίνουν μέχρι τώρα έτσι αυτές οι περιόδους. Να πούμε καταρχάς ότι υπήρχε απόπειρα δολοφονίας, του υποψηφίου πρόεδρου της Αμερικής, του Τραμπ, και την καταδικάζουμε. Και βεβαίως πρέπει όλοι να καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες και η δημοκρατία πρέπει να κερδίζει και θα κερδίσει σε κάθε περίπτωση. Και εδώ έχουμε κρίσιμα θέμα στην περιοχή σας, την ενεργειακή δημοκρατία, διότι περί αυτού πρόκειται. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το πούμε και εμείς γιατί το γνωρίζουμε. Και παλεύω πάρα πολύ. Με τη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως, η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και η απολιγνητοποίηση ήταν βίαιη και άδικη, αντί να είναι κοινωνικά δίκαιη. Και δημιούργησε συνθήκες της ενεργειακής ολιγαρχίας. Ακόμα και τα φωτοβολταϊκά τα οποία θα δημιουργηθούν μπαίνουν τεράστιοι ξένοι παίχτες όπως Γερμανοί, που θα πάρουν ένα γιγαβάτ, ξέρω εγώ, από τα 2 γιγαβάτ στα λιγνητορχεία, απίστευτα πράγματα, όταν οι Δήμοι και οι πολίτες έχουν δυσκολία να βρουν χώρο ηλεκτρικό για να βάλουν ένα μικρό φωτοβολταϊκό για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Άρα. Ή έχουν βάλει και δεν έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Δεν έχουν πάρει ποτέ όρους σύνδεσης. Και βεβαίως εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη θέση ότι το φυσικό αέριο δεν είναι καύσιμο μετάβασης, είναι εισαγόμενο. Ζήσαμε και τις πολύ σκληρές επιπτώσεις του από τον ενεργειακό εκβιασμό του Πούτιν. Και βεβαίως δεν πρέπει να πάμε από τον Ρώσο στον Αμερικάνο. Αν αλλάξουμε τον εισαγωγέα, δεν λύνουμε το πρόβλημα, αλλά επιτείνουμε τα προβλήματα και τις περιπέτειες. Λύση υπάρχει σήμερα, γιατί κάποιοι λένε στην περιοχή ότι βρισκόμαστε προτατελεσμένο με τις αποφάσεις. Βέβαια, λύση υπάρχει, αλλά δεν τη θέλουν. Και η λύση είναι ηλεκτρικά δίκτυα και αποθήκευση για να μπορέσουμε να πάμε συνθήκες ενεργειακής δημοκρατίας, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και μέχρι να συμβούν αυτά, ας κρατήσουμε το λιγνίτι που είναι εθνικό καύσιμο, διότι διαφορετικά θα δημιουργήσουμε συνθήκες ασφυξίας για τη χώρα ή θα παραδοθούμε σε ξένα συμφέροντα. Αμερικανικά και όχι μόνο, και αυτό επίσης είναι λάθος. Και για την περιοχή, το μεγάλο ζήτημα των τηλεθερμάσεων. Κοζάνης, Πτολεμαϊδας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν έχει δοθεί λύση. Δεν έχει δοθεί λύση. Είμαστε ακόμα εδώ τόσους μήνες να πραγματεύσει και τα ζητήματα τα καθόδη παραμένουν και είναι τρομακτικές οι διαφορές. Μα ακούσαμε δισεκατομμύρια ότι θα έρθουν, το περίφημο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τρομακτικές επενδύσεις. Και η αλήθεια είναι ότι χάσαμε και πάρα πολύ χρόνο και η περιοχή. Εγώ πάλευα για αυτά λέγοντας ανώριμα πράγματα. Θα μας σώσει το υδρογόνο, η οικονομία υδρογόνου, η περιοχή θα γίνει η πρώτη στα θέματα του υδρογόνου. Αυτά είναι ερευνητικά αντικείμενα. Εδώ εσείς πρέπει να ζήσετε, να παράξετε ενέργεια και να είναι φθηνή για να μπορέσετε να βγάλετε πέρα, να έχετε θέρμανση το χειμώνα που έχει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία και είχατε μάθει να έχετε με την τηλεθέρμανση μια σπουδαία υπηρεσία για τους πολίτες, αυτονόητη, δυσαρεστική για την προσπάθεια που γίνεται, διότι η περιοχή είχε πολύ μεγάλη πίεση για να καλύπτει την ενέργεια όλη τη χώρα. Πού θα πάνε όλα αυτά? Ακούμε διάφορα μέτρα και δράσεις ότι η καρδιά θα ξαναγίνει σιθιά για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Ακούμε ότι η Πτολεμαϊδα είναι αόρατη. Η Πτολεμαϊδα 2 δισεκατομμύρια επένδυση. Και είναι, λέει, αόρατη και θα κλείσει. Πριν καν ανοίξει. Πριν καν ανοίξει, μόλις άνοιξε. Και αυτό δείχνει την απουσία ενεργειακού σχεδιασμού και κυρίως την απουσία συνδιαμόρφωσης. Οι πολίτες ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει, ακούνε από τα κανάλια και αισθάνονται ότι είναι απομονωμένοι. Μιλάγαμε με κάποιους και μου λέγανε ότι έχουμε τρομερό πρωτογενή τομέα και έχουμε λίμνες που είναι αναξιοποιητές και τους λέω μήπως και εκεί που είναι φωτοβολταϊκά και μου λένε μα αυτό είναι το σχέδιο, πλωτάκια στις λίμνες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το λέω διότι, είναι σχέδιο και αυτό. Το λέω διότι όλα αυτά δείχνουν το πρόβλημα συνολικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και του τόπου που είναι υπερσυγκέντρωση πλούτου και όλοι οι υπόλοιποι να ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Επειδή πλέον το ζείτε και ως δήμαρχος εκ των έσω, σας άκουσα και στην ομιλία σας χθες στην Κοζάνη να κάνετε μια σχετική αναφορά για την υπουργεία. Έρχονται εδώ οι υπουργοί και τους ρωτάμε γιατί 5 χρόνια δεν έχουν προχωρήσει επενδύσεις και μας λένε ότι φταίει η γραφειοκρατία. Ναι. Φταίει η γραφειοκρατία, όντως, στα υπουργεία. Το ζητώ ως δήμαρχος τώρα. Όχι. Είναι πολιτική επιλογή να μην μπορούμε να αποφασίζουμε για τους τόπους μας και να πρέπει ο δήμαρχος εδώ που επισκέφτηκα να κατέβει στην Αθήνα να ζητήσει ραντεβού, αν το δεχτεί ο υπουργός, και να έχει 10 λεπτά για να προσπαθήσει να πάρει κάποια κονδύλια για την περιοχή, να φύγει μετά και αυτά αν εφαρμοστούν όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, των πόλεων και των περιφερειών, ο πρώτος βαθμός εγκύτητας με τα προβλήματα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Δεν θέλουν να δώσουν δύναμη και εξουσία στους δημάρχους, γι' αυτό και η προσπάθεια που κάνω. Του ενοχλεί ακόμα περισσότερο και δέχομαι επιθέσεις και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλους, από τον Βελόπουλο και από τον Πολάκη.
διότι δεν πιστεύουν ότι αυτή η άμεση σχέση με τους πολίτες πρέπει να ενισχυθεί. Θέλουν υποδουλωμένους τους δημάρχους και αφυδατωμένοι από πόρους την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει όπως το παράδειγμα που αναφέρατε για τη Βασιλίση Όλγας, νομίζω. Ακριβώς, αυτή είναι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος τον έχει μάθει πια η μισή Ελλάδα, διότι προσπαθώ να τον ανοίξω, γιατί έχει κόψει το κέντρο στη μέση και δημιουργεί μποτιλιάρισμα. Και επειδή τα συμφέροντα είναι μεγάλα με εργολαβίες και άλλα πράγματα εκεί, τρεις υπουργοί έχουν στυλώσει τα πόδια και ο δήμαρχος της πρωτεύουσας δεν μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που είναι στη δικιά του αρμοδιότητα. Κύριε Δούκα, γιατί έχω την αίσθηση ότι και μια μερίδα των κεντρικών μέσων δεν σας βλέπουμε πολύ καλό μάτι. Διότι ενοχλούν αυτά που λέω. Διότι δεν τους αρέσει να λέμε ότι το κράτος παράγει ανισότητες και τρομακτικά υπερκέρδη, υπερσυσσόρευση. Δεν τους αρέσει να λέω ότι η ΔΕΗ πρέπει να τιμάει το όνομά της και το ΔΕΛΤΑ, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, να είναι κεφαλαίο και να καθορίζει τη στρατηγική της. Και δεν τους αρέσει να λέω ότι χρειαζόμαστε εκδημοκρατισμό της εξουσίας. Πρέπει όλοι να έχουν ρόλο και λόγο και όχι να είναι παρατημένοι και παρατημένοι. Και βλέπω παντού μια παρέτηση, όμως αυτό αλλάζει. Η ελπίδα δεν χαρίζεται, η ελπίδα κερδίζεται και θα την κερδίσουμε όλοι μαζί. Πώς θα το κερδίσετε όλο αυτό? Έχετε βαρεθεί να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, αλλά είμαι υποχρεωμένος πάντα και εγώ να τη θέτω. Όταν είστε και δήμαρχος Αθηναίων, παράδειγμα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Και το είπα και σήμερα, αν πιστεύει κάποιος ότι εγώ θα τους σώσω μόνος μου, να ψηφίσει κάποιον άλλον. Τα είπε και ο Μητσοτάκης αυτά και τον ψηφίσανε. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Στο Δήμο έχω 26 δημοτικούς συμβούλους που ο καθένας έχει ρόλο, λόγο και χαρτοφυλάκιο και παλεύουμε όλοι μαζί συνδυαστικά και το ίδιο θα κάνω και για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής όταν ήρθε η ώρα. Αυτή η πρόταση, Μπακογιάννη, να ορίσετε έναν αντιδήμαρχο προσωρινά μέχρι τις... Τον ίδιο θέλει. Ο ίδιος θέλει από την πρώτη στιγμή, μου λέει πρέπει να παραιτηθείτε, πρέπει να ορίσετε εκπρόσωπο. Προφανώς τον ίδιο τον εαυτό του δεν έχει καταλάβει ότι έγιναν εκλογές και έχασε. Θα του πάρει καιρό να το αποδεχθεί, όμως ο ίδιος πρέπει να ασχοληθεί λίγο και με τα θέματα της Αθήνας και να παράξει, εγώ θέλω, επικοδομητική κριτική. Μου έκανε εντύπωση μια φράση σας για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν παράτησα το Πολυτεχνείο για να κάνω υποκλήσεις και να κάνω τον υποκόμπο του Μητσοτάκη. Μου έκανε εντύπωση αυτή η φράση. Είναι αλήθεια, διότι δεν είμαι εδώ για να παλεύω να φέρω μια χρηματοδότηση και να ψάχνω τους υπουργούς στα τηλέφωνα για θέματα τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε. Ξέρετε, όταν λέμε ότι αλλάζουμε παραγωγικό μοντέλο, αλλάζουμε και το ύφος και το ήθος. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι υπουργοί να έχουν υπερσυγκεντρωμένες αρμοδιότητες, υπερσυγκεντρωμένους πόρους και όλοι οι υπόλοιποι να στυνόμαστε στους διαδρόμους για ένα δεκάλεπτο ραντεβού, μπάσει και καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό θα αλλάξει. Το ΠΑΣΟΚ πώς θα αλλάξει και γιατί πρέπει να αλλάξει? Η πλατφόρμα με την οποία κατεβαίνεται ως διεκδικητής της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, οι βασικές αρχές ποιες είναι? Τι φταίει? Να γυρίσουμε στα βασικά με σύγχρονους όρους, να μιλήσουμε με την δωρεάν δημόσια υγεία, δωρεάν δημόσια παιδεία, να σταθούμε δίπλα στους εργαζομένους, δίπλα στους ανθρώπους που κάνουν βιοπορισμό, που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δίπλα στα νέα παιδιά. Να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν τέτοια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ 13% δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Πρέπει να υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά του με ήθος, αξιοπρέπεια και με ένα κώδικα με τα θεμελιώδη στην πρώτη γραμμή. Και αυτό θα κάνουμε. Τι έφταξε και δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια? Ήταν φοβικό, ήταν κλειστό, δεν άνοιξε, δεν λειτουργήσε τα όργανα του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συρρυκνώσει τη δύναμή του. Μου έκανε εντύπωση στην ομιλία σας, είδα 3-4 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ενεργά. Πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που εδώ και πολλά χρόνια είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στην Κοζάνη. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι με το Δούκα είναι πιο κοντά η σύγκληση του προοδευτικού χώρου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αυτό έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα, έχει να κάνει και με τις πολιτικές? Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παίξει τον ιστορικό του ρόλο ξανά. Να γίνει η ψυχή της Δημοκρατικής Παράταξης και να ενώσει το ΠΑΣΟΚ, τον προοδευτικό κόσμο των αξιών και του ήθους. Και κάνω κάλεσμα και από εδώ σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες που θέλουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, μια αναδιανομή για τους πολλούς, να μας στηρίξει. 6 το Οκτώβριο. Θα σας ξαναδούμε στην Κοζάνη, εγώ θέσω. Βεβαίως, το ξέρετε, έρχομαι συνέχεια. Αγαπώ πάρα πολύ την περιοχή σας και παλεύω μαζί σας για τα προβλήματα που έχει. Και εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.